Δεύτερο μέρος της εκπομπής και σας λέγαμε με τον Μπάμπη στην αρχή για αυτή τη νέα λοιπόν ψηφιακή εφαρμογή για τα φάρμακα, το τι ισχύει και κατά πόσο θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τις ελλείψεις και να μην τρέχουμε από φαρμακείο σε φαρμακείο, να είμαστε με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Δεν ξέρω τώρα αν έτσι είναι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς ή αν έχει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ενδεχομένως θα λειτουργεί. Πιλωτικά διάβαζα ότι μάλλον θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Να πάμε όμως, γιατί έχουμε και πολλές ελλείψεις, έχουμε λήψεις συσκευάσματα, μάλλον θα βάλω ερωτηματικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερο πρόβλημα, τώρα φαίνεται ενδεχομένως να έχει ομαλοποιηθεί και λίγο η κατάσταση. Θα μας τα πει ο κύριος Τσικανδηλάκης, μην δίνουμε τις απαντήσεις μόνοι μας. Ο κύριος Γιάννης Τσικανδηλάκης, λοιπόν, μέλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Τσικανδηλάκη. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πείτε μας λίγο για αυτή την ψηφιακή εφαρμογή που διαβάζουμε ότι θα ξεκινήσει πιλωτικά από την Κρήτη. Είναι έτσι, θα μας λύσει έτσι, τα χέρια? Έτσι, θα τα ξεκινήσει από Κρήτη, αλλά προσέξτε να δείτε, αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι λίγο επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργήσει και λίγο πανικό. Γιατί? Στον κόσμο. Θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Εγώ δεν συμφώνησα με την πλειοψηφία του Πανελληνίου, διαφώνησα. Διότι όταν ένας ασθενής έχει μία εφαρμογή στο κινητό του και βλέπει ότι το φάρμακό του είναι σε έλλειψη, τότε ξέρετε ότι θα αρχίσει να κυνηγάει από φαρμακείο σε φαρμακείο, να το βρει, να το αποθηκεύσει, να έχει 5, 4, 5 και πολλές φορές μαζεύουμε φάρμακα χωρίς να τα χρειαζόμαστε. Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Και η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Ο καθένας μας πρέπει να έχει το φαρμακοποιό του και να ξέρει κάθε μήνα τι φάρμακα θέλει ο φαρμακοποιός του, ώστε να είναι αυτός υπεύθυνος να τα βρίσκει. Ξέρετε, όταν έχει έλλειψη ένα φαρμακείο, δεν έχει και το άλλο. Είτε έτσι είτε αλλιώς, όλες οι ελλείψεις περίπου όλα τα φαρμακεία τα έχουμε. Το αν δεν έχει τώρα, αν έχει περιστασιακά ένα φαρμακείο, ένα κομμάτι και του έχει μείνει, μπορεί να τον δανείσει στον συνάδελφό του. Το κάνουμε αυτό. Ναι. Έτσι, αυτό που θέλω να πω ότι είναι πολύ θετικό το να μπορούμε εμείς να ενημερώνουμε τον ΕΟΦ ότι υπάρχουν ελλείψεις και ο ΕΟΦ να το λαμβάνει σοβαρά υπόψη του. Καταλαβαίνετε, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, άρα μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, κύριε Τσικανδηλάκη, θα γίνεται ενημέρωση από εσάς, δηλαδή? Βεβαίως, θα είναι... μα αυτό το είχαμε προτείνει εδώ και 5 χρόνια. Δεν είναι ότι, είναι σημερινό. Ναι. Έτσι, εδώ και 5 χρόνια το είχα, την πλατφόρμα την είχαμε έτοιμη εδώ και 5 χρόνια από την εποχή που ήταν υπουργός ο κ. Κικίλιας. Ναι. Έτσι, την είχαμε έτοιμη, να ενημερώνεται ο ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ την ίδια στιγμή θα ξέρει ποιες είναι οι ελλείψεις και θα πρέπει να, συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται και ο γιατρός. Να σας πω κάτι. Εγώ την Κυριακή είχαμε, εφημερεύαμε στο φαρμακείο μας. Ναι. Ξέρετε πόσες δεκάδες αντιβιώσεις δεν είχαμε και ερχόταν, γράφανε. Οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Με αποτέλεσμα. Δεν έχουν εικόνα οι γιατροί προφανώς. Δεν έχουν εικόνα. Μα δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Ναι. Ο ΕΟΦ πρέπει να τους ενημερώνει. Με μια εφαρμογή να ενημερώνει τον γιατρό ότι σε αυτό το φάρμακο έχουμε έλλειψη. Να σας ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό, κύριε Τσικανδηλάκη, που το έζησα πρόσφατα, θα σας το φέρω σαν παράδειγμα προσωπικό. Αναζητώντας μια συγκεκριμένη αντιβίωση για το παιδί μου, επειδή το πήραζε η άλλη αντιβίωση, έπρεπε να πάρω μια συγκεκριμένη αντιβίωση, υπήρχε σε έλλειψη, οπότε ξεκίνησα παίρνοντας τη λίστα των φαρμακείων, να παίρνω ένα-ένα τα φαρμακεία και να λέω μήπως έχετε αυτή την αντιβίωση, μήπως έχετε αυτή την αντιβίωση, μήπως έχετε... Σε αυτό δίνει απάντηση αυτή η ψηφιακή εφαρμογή. Το λέω για ένα πολύ πρακτικό κομμάτι για μας ασφαλισμένους. Σας ξαναλέω, σε αυτή την περίπτωση πιθανό να δώσει, σε εσάς όμως. Αλλά με καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι αυτή η ψηφιακή εφαρμογή απευθύνεται ως επιτοπλίστων σε άτομα μεγάλης ηλικίας και σε άτομα που έχουν χρόνια προβλήματα. Εδώ προσπαθώ εγώ, αυτός είναι ο φόβος μου, ο πανικός που θα δημιουργηθεί. Ναι. Και το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά θυμάμαι περίπτωση φαρμάκου για χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια που ερχόταν η σύζυγο για το σύζυγο και μου έλεγε: ξέρεις κάτι, δεν το έχω, βρες μου το. Ναι. Σύνορα, όταν, επειδή ο άνθρωπος αυτός έφυγε, κάποια στιγμή λοιπόν μου τα έφερε να τα πάω στο κοινωνικό φαρμακείο, μου έφερε 16. Oh. Καταλάβετε, αλλά σας πω, ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να εμπιστευόμαστε το φαρμακοποιό μας και το γιατρό μας. Όταν ο γιατρός και ο φαρμακοποιός είναι ενήμεροι γιατί οι ελλείψεις υπάρχουν, την ίδια στιγμή μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα. Έτσι. Κύριε Τσικανδηλάκη, για να καταλάβουμε λίγο πώς θα λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή. Δηλαδή, εγώ, ένας ασθενής, θα δώσω στην ψηφιακή εφαρμογή, αν την έχω στο κινητό μου, ότι υπάρχει έλλειψη ενός φαρμάκου που θέλω. Θα μπορώ να δω. Που θέλω, ναι. Θα μπορώ να δω ότι στο τάδε φαρμακείο του Γιάννη Τσικανδηλάκη, παραδείγματος χάρη, είναι διαθέσιμο σήμερα, ξέρω εγώ, αυτή την ώρα. Και αυτό να σας πω κάτι. Μπορεί να είναι στη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι, να έχω ένα. Προσέξτε να δείτε τι πρόβλημα. Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δεν γίνεται η εφαρμογή, δεν ξέρω ακόμα αν θα ενημερώνεται online. Αν δεν ενημερώνεται online, μπορεί να φύγει ο άλλος από την Αλικαρνασσό να έρθει στη Γιόφυρο που είμαι στο φαρμακείο, η κόρη μου. Έτσι και εγώ εν τω μεταξύ να το έχω δώσει. Γιατί το ένα αυτό ξέρετε τι έχει να γίνει. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι λίγο επικίνδυνο για τον ασθενή πελάτη του φαρμακείου. Μήπως λοιπόν αυτή η ψηφιακή εφαρμογή τελικά, κύριε Τσικανδηλάκη και Νικολέτα, είναι πιο χρήσιμη για εσάς που είστε η κρίκη της αλυσίδας? Αυτό είπα. Γιατροί και φαρμακοποιοί. Ναι. Γιατροί και φαρμακοποιοί. Και φαρμακαποθήκες. Ναι, εννοείται οι φαρμακοποθήκες θα τον γνωρίζει. Εννοείται. Αλλά η βασική με αυτή που έρχεται ο ασθενής σε επαφή είναι ο γιατρός και ο φαρμακοποιός. Ναι, ναι. Η άλλη αλυσίδα είναι οι φαρμακαποθήκες, οι συνεταιρισμοί και οι εταιρείες οι οποίες τα εισάγουν. Αλλά εγώ μιλάω για τον κόσμο, για τον ασθενή. Ναι. Δημιουργείται θέμα και με τον τρόπο που γίνεται πλέον η συνταγογράφηση. Γιατί πλέον συνταγογραφείται, κύριε Τσικανδηλάκη, η ουσία, η φαρμακευτική ουσία. Πώς θα μπορεί ο ασθενής. Καλό είναι αυτό. Πώς θα μπορεί ο ασθενής όμως να ξέρει, δηλαδή πώς θα ψάχνει την ουσία? Ξέρει όμως το φάρμακο. Γνωρίζει το φάρμακο, γνωρίζει το όνομα του φαρμάκου. Μιλάμε για τους χρόνιους πάσχοντες. Έτσι, για τους καινούριους όπως εσείς που ψάχνατε να βρείτε τη συγκεκριμένη αντιβίωση, νομίζω ότι ίσως έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε τη δραστική ουσία στα λατινικά και να μπορέσετε να τη βρείτε στην εφαρμογή σας. Όπως και να έχει, ξεκινάει πιλωτικά. Και νομίζω ότι το πιλωτικό του πράγματος ίσως. Δεν είναι κακό το να ξεκινήσει κάτι πιλωτικά. Να δούμε αν μας κάνει τέλος πάντων. Μπορεί και να πετύχει. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Δεν μπορώ να πει ότι είναι δική μου άποψη σωστή και δεν είναι λανθασμένη η άλλη. Κάτι να γίνει όμως. Όμως δεν θα λυθεί το πρόβλημα μόνο έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε, είπατε πολύ καλά, έχουμε λήψεις σε αντιβιώσεις. Τρομερές ελλείψεις και αυτή χειμώνας με πάρα πολλά κρούσματα. Δεν έχουμε ούτε μία αληφή οφθαλμική. Δεν έχουμε κολλήρια οφθαλμικά. Επίσης παρατηρείται, δεν έχει αποκαλυφθεί το πρόβλημα με τις Άρα έχουμε προβλήματα ελλείψεων, κύριε Τσικανδηλάκη. Αντιβιώσεις, εσείς το είπατε προηγουμένως, ότι ψάχνατε φαρμακείο, πήρατε τη λύση στο φαρμακείο, το ψάχνατε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, αντιβιώσεις το καταλαβαίνουμε. Τα κολλήρια. Όχι, γιατί η αντιβίωση είναι αυτή την περίοδο. Εγώ να πάρω τη θέση και να μου απαντήσετε. Διάλογο κάνουμε, κύριε Τσικανδηλάκη. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Ναι, πείτε ό,τι θέλετε. Ελεύθερο διάλογο. Ακούστε να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Και έχουμε έλλειψη στα αντιβιωτικά, σας ξαναλέω, στα κολλήρια και έχουμε και έλλειψη σε κάποιες ισουλίνες. Το θέμα δεν είναι μόνο η εξαγωγή των φαρμάκων. Δυστυχώς και ο κορονοϊός και όλη αυτή η περίοδο που περάσαμε δημιούργησε τρομερά προβλήματα, διότι πλέον η Κίνα και η Ινδία που παράγουν τη δραστική ουσία έχουν μειώσει κατά 25 με 30% την παραγωγή της δραστικής ουσίας, οπότε καταλαβαίνετε ότι παράγονται λιγότερα φάρμακα και δυστυχώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία μας έχει πλήξει. Καταλαβαίνετε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία λόγω του ενεργειακού και του πολέμου στην Ουκρανία φτιάχνονταν πάρα πολλά πλίστερ, αυτά που βάζουμε μέσα στα χαπάκια. Στην Πολωνία. Καταλαβαίνετε ότι και εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και εκεί μικρότερη ποσότητα από αυτά που παίρνουμε. Βάλτε τώρα υπόψη σας και τις τιμές οι οποίες έχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή ένα απλό αντιβιωτικό δεν είναι κανένα. Ένα αντιβιωτικό που το ξέρουμε όλοι, δεν θέλω να ονοματίζω. Έτσι, το οποίο κάποτε είχαμε, ας πούμε, 15-20 στο ράφι μας, τώρα μας είναι 2 τη βδομάδα. Ξέρετε όμως γιατί? Διότι έχει 2,5 ευρώ στην Ελλάδα. Ναι. Την ίδια στιγμή στη Γερμανία και στην Αγγλία έχει 40 ευρώ. Όταν λοιπόν, δεν θα πω πόσο είσαι στην Αμερική, στον Καναδά, μπορείτε να μπείτε να το ψάξετε μόνοι σας και θα δείτε τι διαφορές τιμές υπάρχουν. Όταν λοιπόν η εταιρεία ξέρει ότι εγώ παράγω λιγότερο προϊόν από πρώτα, 30%, 25 με 30% λιγότερο, έτσι δεν είναι, όπως σας είπα προηγουμένως. Και έρχεται αυτή τη στιγμή να διαλέξει που θα το στείλει πρώτα, θα το στείλει στη Γερμανία, θα το στείλει στην Ολλανδία, θα το στείλει στον Καναδά, στην Αμερική και αν περισσέψει κάτι θα πάρει και η Ελλαδίτσα, θα πάρει και η Βουλγαρία, θα πάρει και η Ρουμανία που έχουν χαμηλές τιμές. Γι' αυτό εγώ ήμουν πάντα υπέρ της εξίσωσης, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των τιμών των φαρμάκων. Όσο μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι κοστοβόρο αυτό καταρχήν, αλλά το θέμα είναι ότι θα αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις. Ναι, αλλά δεν μας συμφέρει, κύριε Τσικανδηλάκη, γιατί η εξίσωση θα είναι προς τα πάνω για μας. Να σας πω κάτι, θα συμφέρει. Ναι. Θα συμφέρει, κύριε Σαγιά, να σας πω κάτι. Ξέρετε, για εδώ θα το ονοματίσω. Το αέριο το γνωρίζετε, έχετε μικρά παιδιά. Έτσι. Δεν υπάρχει πια. Υπάρχει. Γιατί? Δεν έρχεται στην Ελλάδα, ξέρετε γιατί. Λόγω της χαμηλής τιμής. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτό. Συμβαίνει σε πάρα πολλά φάρμακα. Σε ελεστών κρονητός, μία ένωση κορτιζόνης. Δεν έρθει πια στην Ελλάδα λόγω της χαμηλής τιμής. Ένα-ένα τα φάρμακα σταματάνε να έρχονται. Καταλαβαίνετε ότι, θεωρητικά μας συμφέρουν οι χαμηλές τιμές. Αλλά εγώ σας ξαναλέω. Από το να μην υπάρχει, καλύτερα εννοείται να είναι και πιο. Όχι αυτό μόνο, κύριε Σφαριακιανάκη μου. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας απαντήσω. Όταν είσαι ελεστών κρονοντός που ερχόταν στην Ελλάδα και είχε 4 ευρώ, εάν η συμμετοχή του ασθενή ήταν 1 ευρώ. Ναι. Εάν την κάναμε 8 ευρώ, η συμμετοχή του πόσο θα ήταν 2 ευρώ. Τώρα προσπαθεί το κράτος να καλύψει αυτό το κενό με φάρμακο που το αγοράζει σαν να είναι πελάτης. Από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, από την Αμερική, όπου το βρει. Και έρχεται εδώ και κάνει 60, 70, 80 ευρώ. Τιμή Γερμανίας. Ξέρετε πόσο πληρώνει ασθενή σε αυτή την περίπτωση, στο 25%. Δεν πενταπλασιάζεται η τιμή του, η συμμετοχή του. Γι' αυτό λέω, το να δώσουμε μία αύξηση στα φτηνά φάρμακα, τα δοκιμασμένα, αυτά τα οποία υπάρχουν, δεν θα μας κοστίσει τόσο. Αν θα αντικατασταθούν από τα φάρμακα τα καινούργια, τα καινοτόμα, τα οποία δεν έρχονται στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να δούμε. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τα καινοτόμα φάρμακα, καινούργιες θεραπείες δεν έρχονται στην Ελλάδα γιατί δεν παίρνουν τιμή. Είναι χαμηλή τιμή τους. Ενώ θα το βρει στη Γερμανία, θα το βρει στην Αγγλία, θα το βρει στη Γαλλία, στην Ελλάδα δεν θα έρθει. Είδατε τώρα πόσο, ενώ σαν μια πρώτη ανάγνωση, το να έχουμε φάρμακα σε χαμηλές τιμές μπορεί σε κάποιον να ακούγεται ιδανικό. Να μπράβο και σε κάτι χώρα που πάει μπροστά ακριβώς, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί είναι πράγματα που δεν σκεφτόμαστε, που δεν τα ξέρουμε. Και στην πράξη τελικά. Έτσι, να σας πω και κάτι άλλο. Να δείτε ότι θα συμφωνήσουμε πάλι. Ναι. Τα φάρμακα που δεν αποζημιώνει το κράτος, τα μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ξέρετε που έχουν πάει τιμές τους. Θέλετε να πάτε σε ένα φαρμακείο να ζητήσετε μία απλή αληφή που βάζαμε κάποτε ειδοκριολόγημα, δείτε πόσο πάει η τιμή της. Από 3,5 ευρώ, 3,80, 9,40 έχει πάει. Γιατί αυτό την πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Καταλάβατε. Ενώ το άλλο το πληρώνει το κράτος. Εγώ τι φωνάζω πάντα. Είναι φάρμακο. Ενιαία τιμή, σταθερή λιανική τιμή. Είναι φάρμακο. Το αν το πληρώνει ο πολίτης, το πληρώνει το κράτος. Δεν θα κάνουμε τα χατήρια εδώ των εταιριών. Εκεί που θέλουμε και εκεί που δεν θέλουμε δεν θα τα κάνουμε. Δηλαδή, ξέρετε, από τη μια τα μειώνει για τις εταιρείες τόσο ώστε να τις κρατήσει αυτό, και από την άλλη του αφήνει να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης ένα χαράτσι το οποίο είναι τρομερό. Ναι, το περιγράφετε πολύ χαρακτηριστικά, κύριε Τσικανδηλάκη, για το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα φάρμακα. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Ξέρετε, ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να γνωρίζει. Εμένα με συμφέρει στα φαρμακείο αυτό το πράγμα. Θα έρθει να μου δώσει 10 ευρώ αντί για 3,80, έτσι. Δεν είναι όμως τα πράγματα. Έτσι, η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Και όλοι μαζί σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε και να φροντίσουμε τόσο ώστε ο Έλληνας πολίτης να μπορεί να παίρνει το φαρμακό του. Άρα τελικά, κύριε Τσικανδηλάκη, είναι αυτά που μας περιγράψατε οι ρίζες του κακού για τις ελλείψεις φαρμάκων και όχι το θέμα με τις εξαγωγές που είναι στην επικαιρότητα. Οι εξαγωγές είναι, κύριε Σαββίδη, και τώρα. Γίνονται. Και να σας πω κάτι. Θα το ξαναδείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στα συγκεκριμένα προϊόντα έλλειψη. Τον άλλο μήνα. Μόλις σταματήσουν η απαγόρευση για εξαγωγή για συγκεκριμένα φάρμακα, γιατί κάποια στιγμή που θα υπάρχει, ας το πούμε, η ινσουλίνη, αυτή η περίφημη, το σκεύασμα αυτό που το έπαιρναν κάποιοι για δυνάτισμα, θα σταματήσει κάποια στιγμή γιατί θα υπάρχει σε επάρκεια, έτσι. Ναι. Θα δείτε ότι θα ξαναδημιουργηθεί το πρόβλημα. Α, θα επαναληφθεί δηλαδή. Εννοείται θα ξαναδημιουργηθεί. Και ξέρετε, θα δημιουργηθεί, διότι στη Γερμανία έχει 478 ευρώ για χονδρική τιμή. Άλιστα. Καταλάβατε. Μόλις λοιπόν ξαναδώσουν τη δυνατότητα, οι κύριοι που είναι, είτε είναι οι φαρμακέμποροι είτε είναι συνεταιρισμοί και κάποιοι φαρμακοποιοί που εμπλέκονται μέσα, θα το ξανακάνουν το παιχνιδάκι, θα ξαναπαίξουν το παιχνιδάκι τους, θα ξαναγίνει εκεί πέρα η λήψη. Θα σταματήσει το άλλο που θα απαγορευτεί και θα γίνει μια λυσίδα. Γι' αυτό σας λέω ενιαία τιμή φαρμάκου σε όλη την Ευρώπη. Όσο και αν ακούγεται ότι θα αυξηθεί λίγο το δαπάνη. Τολμηρές πολιτικές αποφάσεις τώρα. Πρέπει να το πάρουν όμως όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται να το πάρει η Ελλαδίτσα. Η Ελλάδα είναι μόνη της. Πρέπει να είναι όλοι μαζί. Κύριε Τσικανδηλάκη, πώς πάει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, για να πάμε και σε αυτό. Να πάμε και σε αυτό, γιατί είναι πολύ καλή ερώτηση. Εκεί πάντως τα καινοτόμα εμβόλια λογικά έχουν έρθει, έτσι, τα νέα αντιγρυπικά εμβόλια. Έχουν έρθει, αλλά δεν πάει καλά ο εμβολιασμός. Γιατί δεν έχει συμμετοχή ο κόσμος ή φοβάται. Δεν θέλει ο κόσμος να κάνει εμβόλια. Έχει κουραστεί, κύριε Σαγιαννάκη, δυστυχώς. Έχει κουραστεί από τα εμβόλια του κορονοϊού. Κάποιοι, ξέρετε. Είχαν και κάποιες παρενέργειες με τα εμβόλια του κορονοϊού, οπότε όλος ο περίγυρος τους φοβάται. Και δυστυχώς έχει αναπτυχθεί και ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο δυστυχώς σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχει επικρατήσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. ξέρετε, ξεσηκώθηκε ολόκληρη ιστορία με τις ταυτότητες, ξεσηκώθηκε ολόκληρη ιστορία με τα τσιπάκια, με το κορονοϊό και όλα αυτά. Ο κόσμος πλέον έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Αυτό το κίνημα, κύριε Τσικανδηλάκη, εσείς το εντοπίζετε, το βλέπετε ως προβληματισμό ακόμη και για τα εμβόλια, για τα παιδιά, τον τυπικό εμβολιασμό που κάνουν τα παιδιά. Δηλαδή έρχονται γονείς και σας ρωτάνε ενδεχομένως για σκευάσματα και για εμβολιασμούς που είναι στο πρόγραμμα, το εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών. Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που υπάρχει σε κάθε πολιτεία, βέβαια. Βεβαίως υπάρχει σε αυτό. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν θα έλεγα ότι εμείς τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά υπάρχουν αρκετοί που δεν το κάνουν το εμβόλιο και νομίζω ότι να ξέρετε ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, αν δεν κάνω λάθος, στους γονείς οι οποίοι δεν θα τα κάνουν τα εμβόλια αυτά. Γιατί είναι υποχρεωτικό. Ελέγχονται και για τα σχολεία, από όσο ξέρω. Ακριβώς, ελέγχονται. Ζούμε σε μια κοινωνία. Και να, κύριε Σταγιαννάκη, το 60 η πολιομελίτιδα θέριζε τον κόσμο. Με το εμβόλιο σήμερα δεν υπάρχει πολιομελίτιδα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Αλλήμον όμως, άμα χάσουμε την εμπιστοσύνη μας και στην επιστήμη. Δεν μπορούμε να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στα εμβόλια. Ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Ο κόσμος δεν πληρώνει τίποτα. Είναι πάνθινο το εμβόλιο. Δεν χρειάζεται πλέον να πάει στο γιατρό. Πάει απλώς στο φαρμακείο με ένα άμκα το κάνει. Γιατί όμως, όταν θα πάει στο νοσοκομείο με μια γρήπη και μπει 3 μέρες μέσα, και αυτός θα ταλαιπωρηθεί, αλλά και το σύστημα θα υποβαρυνθεί με πάρα πολλά χρήματα. Είναι απλά πράγματα αυτά. Ο καιρός, κύριε Τσικανδηλάκη, θεωρείτε ότι έχει παίξει κάποιο έστω μικρό ρόλο το γεγονός ότι είχαμε καλοκαιρία ουσιαστικά? Παίζει ακόμα, κύριε Σαββίδη, ρόλο. Δυστυχώς παίζει και αυτό ρόλο. Δυστυχώς, αλλά θεωρώ όμως ότι ο μεγαλύτερο ρόλο έχει παίξει όλο η κούραση του κόσμου από τα πάρα πολλά εμβόλια και το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Αυτά νομίζω ότι είναι 2 βασικοί παράγοντες σύν τον καιρό. Νομίζω ότι το ακούμε και από το περιβάλλον μας, δηλαδή και από τον περίγυρό μας. Ο κόσμος λέει: δεν κάνω άλλο εμβόλιο. Έτσι, απλά. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν κάνω άλλο εμβόλιο. Μα δεν είναι το ένα. Καταρχήν και του κορονοϊού πρέπει να κάνουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ειδικά ομάδες υψηλού κινδύνου, πρέπει να το κάνουν. Η 5η δόση, δεν ξέρω ποια είναι τώρα. Η 5η δόση νομίζω είναι τώρα. Έτσι. Αλλά και από εκεί και πέρα, το αντιγρυπτικό εμβολιασμό δεν θα κάνουμε τώρα. Συγγνώμη, εμείς πηγαίναμε πέρυσι, αν θυμάστε, πριν από 3 χρόνια. Που είχε και ψηλά ποσοστά, βέβαια. Πριν από 3 χρόνια είχαμε φτάσει. Όχι, ψέματα. Όχι. Πριν από 6 χρόνια είχαμε φτάσει στα 4 εκατομμύρια. Και είχαμε θέσει ένα στόχο μαζί με την ιατρική κοινότητα να πάμε στα 4,5 με 5 εκατομμύρια. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει στα 3 ακόμα. Και είμαστε Δεκέμβρη. Πάντως και τώρα νομίζω είναι ακόμα καλή περίοδος, ναι, έτσι. Καλά, είναι καλή περίοδο να το κάνουμε. Ο καιρός είναι καλός. Έχουμε καιρό, ώστε οι 15 μέρες που χρειαζόμαστε ώστε να δράσει το εμβόλιο, έχουμε χρόνο να το κάνουμε. Καλό είναι όσοι μας ακούνε και όσοι δεν το έχουν κάνει. Καλό είναι να πάνε στο φαρμακείο τους, στο φαρμακοποιό τους, να το κάνουν. Να πάνε στο φαρμακοποιό τους, να πάνε στο γιατρό τους, να ρωτήσουν, να τους απαντήσουν. Να συμβουλεύσουν, να το κάνουν, γιατί δυστυχώς φέτος έχουμε πάρα πολλά κρούσματα από γρήπη. Κύριε Τσικανδηλάκη, και μια τελευταία ερώτηση έχω, γιατί είναι ένα θέμα που έχει έρθει τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα μέσα από ένα έτσι θλιβερό περιστατικό που έγινε εδώ στο σχολείο. Είναι αυτά τα αστικάκια νοικοτίνης που βλέπουμε να τα προτιμούν και ανήλικα παιδιά και τα οποία τα βρίσκει κανείς πλέον στα περίπτερο. Έχετε κάποια εικόνα εσείς για αυτά? Όχι, δεν υπάρχουν στα φαρμακεία. Είναι μόνο στα περίπτερα. Μόνο στα περίπτερα και δυστυχώς είναι και επικίνδυνα όλα αυτά τα σκευάσματα. Καλό θα είναι η πολιτεία να το εξετάσει. Το ζήσαμε όλοι το περιστατικό εδώ στο Ηράκλειο από μια εβδομάδα, δυσάρεστο περιστατικό και δεν ξέρω, πιθανόν και σε κάποιον να έχει και ολέθρια αποτελέσματα. Όχι, δεν υπάρχουν στα φαρμακεία αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε μόνο νικορέτ, έχουμε καταστατικά νικοτίνης τα οποία συνταγογραφούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση, κύριε Τσικανδηλάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.